Απορρίφθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας η προσφυγή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Τουρκική Ένωση Μόνιμων Βακουφίων Ιστορικών Μνημείων και Περιβάλλοντος για να λειτουργεί η Αγία Σοφία ως τζαμί. Η οργάνωση είχε προσφύγει και στην Πρωθυπουργία το 2004, ζητώντας νομοθετικές τροποποιήσεις έτσι ώστε η Αγία Σοφία να μετατραπεί σε τέμενος. Ωστόσο τότε δεν είχε λάβει απάντηση. Το 2005 η ίδια οργάνωση προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είχε απορρίψει το αίτημά της και 10 χρόνια αργότερα, το 2015, ακολούθησε η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο με την αναφορά ότι η άρνηση του αιτήματος για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία. Το θέμα σχολίασε στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Θανάσης Γαλάνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό. Δεν το έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Μόνο κάποιος αρχιμουφτής ημάμης και μουεζίνης διάβασαν το Κοράνιο μέσα σε μια αντίστοιχη γιορτή της ανεξαρτησίας της τουρκικής δημοκρατίας και την επέτειο τη μάχη του Μαντζικέρ. Η Αγία Σοφιά είναι ένα μνημείο που προστατεύεται από την UNESCO. Η UNESCO είναι μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, εξού και τα γράμματα United Nations, για τα γράμματα, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Και είναι πολιτιστικό μνημείο και ως εκ τούτου δεν θα καταφέρουν ποτέ, διότι θα βρουν απέναντί τους όλη την ανθρωπότητα. Υπάρχουν όμως και άλλες εκκλησίες στην Τουρκία. Στα μεν μικρά μέρη, στα βάθη που δεν εκδηλώθηκε ελληνικό ενδιαφέρον, γίναν τζαμιά. Σε άλλα μέρη γίναν πολιτιστικά κέντρα. Στην Αγία Σοφία, στην Τραπεζούντα, το πίσω μέρος του κάνανε τζαμί και το άλλο το έχουν πολιτιστικό κέντρο. Πολλοί ναοί υπήρχαν δυστυχώς ασυντήρητοι, πολλά χρόνια πέσανε. Στα παράλια όμως, όπως στην Αντάλια, στη Σμύρνη, αγόρασαν έναν άλλο ναό στα Μοίρα της Λυκείας, κάναν ναούς. Θα έχουμε πάντοτε αντιδράσεις, αλλά για την Αγία Σοφιά, το συγκεκριμένο ερώτημά σας, δεν θα πετύχουν τίποτα για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως.